Κέρκυρα που προερχόταν από ήττες. Περάσαμε κιόλας στις πρώτες φάσεις του αγώνα. Να πούμε. Διαπιστώνεις ότι... βελτίωση Γιάννη του Ολυμπιακού. Είναι δεύτερο μάτι του Λεμονιού. Ναι, είδαμε βελτίωση, αλλά είδαμε και λίγα, κάποια περίεργα πράγματα στην αρχή. Εννοώ όχι από τον Ολυμπιακό, αλλά από το γεγονός ότι ο κύριος Ευαγγέλου, ο διδής του αγώνα, επέτρεψε τις ομάδες να παίξουμε παραπλήσεις εμφανίσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι ευδιάκριτοι οι παίκτες των δύο ομάδων, όχι μόνο από τηλεόραση, αλλά και κανονικά. Έχεις δίκιο πάντως. Εδώ ο Καμπιάσου, και όχι μόνο στις εμφανίσεις, αλλά και ειδικά στις κάλτσες. Τις οποίες εδώ είδαμε την πρώτη φάση του Καμπιάσου στο 5, που έκανε το σουτάω το φάλο από τον Φορτούνι, η κεφαλιά από τον Ρωμάο στο 12, μπλοκάρει ο Κουτσαβασίλης που επέστρεψε μετά από κοσαήμερη αποχή επειδή ήταν τραυματίας. Τώρα νέα προσπάθεια από τον Ολυμπιακό στο 20 λεπτό. Η κόντρα, η μπάλα έρχεται στον Κώστα Φορτούνι, κάνει ωραία την προσπίση, ξεφεύγει από τον τερματοφύλακα της Κέρκυρας και ανοίγει το σκορ 0-1. Το έκτο φετινό γκολ στο πρωτάθλημα του Κώστα Φορτούνι. Όπως βλέπουμε και εδώ δεν υπάρχει offside. Σωστά. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό 0-1. Από την πολύ ωραία προσπάθεια του Σεμπά, ευνοήθηκε από την κόντρα ο Κώστας Φορτούνης, έκανε πολύ ωραία κίνηση και με το δεξί πλάσαρε. Λίγο αργότερα η κεφαλιά εδώ πέφτει, έχουμε μια φάση που ζήτησε ο Μποτία πέναλτι στο μαρκάρισμα από τον Βενέτη. Ο Περικλής Βασιλάκης θα μας το πει, θα δούμε τη φάση και λίγο αργότερα. Βλέπετε την μπλέξιμο έγινε εκεί, στο 23 και στο 28. Η μπάλα θα στρωθεί στον Κώστα Φορτούνη. Με το αριστερό πλασάρι, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 0-2. Όμως η μπάλα δεν πήγε στα δίκτυα. Εδώ είχαμε μια ευκαιρία με τον Μάριν. Κοιτάξτε τι προσποίηση κάνει ο Κουτσαβασίλης. Απομακρύνει και ο Βενέδης διώχνει όπως στην τριπλή αυτή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 37. Θύμισε λίγο Ντέταρη με δοξάκι τα θυμάσαι ναι. Γιάννη αυτά. Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό. Λοιπόν, η σέντρα τώρα που γίνεται κεφαλιά από τον Καμπιάσο, διπλή απρόκρουση από τον Κουτσαβασίλη που ήταν για άλλη μια φορά πολύ καλός. Ο τερματοφύλακας Κέρκυρας επέστρεψε δρυμύτερος κάτω από τα καρέ της ομάδας του. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το σούτ από τον Σεμπά στο 55. Η απόκρουση από τον Κουτσαβασίλη. Και δύο λεπτά αργότερα ο Καρντός από μακριά. Ο Καρντός εδώ ήταν καλός σχετικά σήμερα. Επιχειρεί το σούτ και πάλι ο Κουτσαβασίλης σε κόρνερ. Φτάνουμε στο 63. Φιγκέιρας κάνει την παράλληλη παλιά για τον Καρντόσο. Βενέτης, ο αρχηγός Κέρκυρας με το τακουνάκι που μακρύνει την μπάλα. Και εδώ έχουμε την πρώτη ευκαιρία για την Κέρκυρα με τον Τουράν. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα περνάει out. Εδώ την βλέπουμε η Κέρκυρα. Εδώ θα μπορούσε να έχει φτάσει στην ισοφάριση. Μια ωραία προσπάθεια εδώ με τον Κώστα Φορτούνη. Κοιτάξτε τι προσπίση κάνει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει και το σούτ. Για μένα πιο ωραία φάση του αγώνα. Έσκασε η μπάλα, δεν τη βρήκε γεμάτη την μπάλα και έτσι απομάκρυνε την μπάλα ο Κουτσαβασίλης. Η φάση αυτή στο 69 και στο 77. Εδώ ο Μάριτς κάβει την μπάλα μετά την προσπάθεια του Ασαριφάν. Ωραία πάσα, έτσι. Ναι, ναι, είχε μπει σαν αλλαγή στη θέση του Καρντόσο. Εδώ είναι οριακά το πόδι, φαίνεται να προεξέχει. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο Περικλής καλύτερα. Περικλής Βασιλάκης. Μικρό το κακό. Ναι. Ίδια ευθεία αυτά είναι. Όλα έτσι για να το διευκρινίζεις, Γιάννη. Στο 77-02 λοιπόν με τον Μάριν. Η Κέρκυρα προσπαθεί να κάνει κάτι. Εδώ ο Νίκης η κεφαλιά, ο Ρωμαό πάνω στη γραμμή και μπλοκάρει την μπάλα ο Καπίνο. Στον μυρό του η μπάλα και ο Καπίνο μπλοκάρει. Και στη, ο Τσόρι Ντομίγκες που είχε μπει αλλαγή, στρώνει στο Φορτούνι, σκάβει αυτό στην μπάλα. Πολύ καλή έξοδος του Κουτσαβασίλη στο 89, το 0-2 διατηρείται. Έτσι ο Ολυμπιακός απέχει μία νίκη από την άκρη του κ. Ευαγγέλου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς οι δύο ομάδες έπαιξαν με πανομοιότυπες εμφανίσεις.